αναλαμβάνοντας πλέον την υπεράσπιση της Γεωργίας Μπίκα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για την ουσία της υποθέσεως. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι σήμερα καταθέσαμε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητάμε να ασκηθούμε ανέρεση, να ασκηθεί ανέρεση κατά το βουλέμμα το οποίο εξεδόθη. Στην ανέρεσή μας αυτή λέμε πάρα πολλά, δίνουμε πάρα πολλά στοιχεία για πολλά πράγματα και για ό,τι δεν έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της προδικασίας. Έχετε εντοπίσει κάποια στοιχεία, κάποια σημεία που θα πρέπει να επανεξεταστούν ενδεχομένως από τη δικαιοσύνη? Πάρα πολλά. Και λυπάμαι που το λέω. Ίσως είναι η τελευταία ελπίδα για να μην, γίνουμε ρεζίλοι στο εξωτερικό. Διότι αν δεν ασκηθεί ανέρεση, θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε άλλους θεσμούς, οι οποίοι θα διαβάσουν πράγματα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη και πράγματα τα οποία έχουν γίνει και δεν θα είναι προς τιμή της χώρας. Μπορείτε να μας δώσετε ένα στοιχείο που να μπορεί να στηρίξει το κορίτσι που πάνω θα πει? Γιατί για να αφορθεί όλα τα δικαστήρια, δεν νομίζω ότι υπήρχε δόλο των εισαγγελέων να προχωρήσει στο κορίτσι. Εγώ δεν μίλησα καθόλου για δόλο. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω και λυπάμαι που δεν μπορώ να πω πράγματα, διότι έχω αναλάβει πλέον επίσημα σαν δικηγόρος της. Ίσως έπρεπε η ίδια η Γεωργία να σας πει ένα περιστατικό το οποίο δέχτηκε το βούλευμα και μάλλον θέλω να τη ρωτήσετε, γιατί εγώ αν σας το πω την άλλη μέρα θα έχω δίωξη από τον, τον δικηγορικό σύλλογο. Αλλά θέλω να σας το πει η ίδια, τα στοιχεία είναι πάρα πολλά και το επόμενο δεκάλεπτο με τέταρτο θα συναντηθώ με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου εκεί θα του πω πολλά πράγματα. Σχέση με ένα περιστατικό που περιγράφεται μέσα στην αίτησή σας. Το βούλευμα γράφει ότι λόγω που φορούσα ψιλοτάκουνα εκείνη την ημέρα δεν μπορούσα να περπατήσω. Στα βίντεο που υπάρχουν, που είναι αποδεικτικά στοιχεία επίσημα και υπάρχουν μέσα στη δικογραφία, δείχνει τη στιγμή που πηγαίνω ότι περπατάω μια χαρά με τα ίδια τα παπούτσια και τη στιγμή που επιστρέφω και ψάχνω το αυτοκίνητό μου, παραπατάω. Το πράγμα πάει να πει ότι δεν φταίνουν τα ψιλοτάκουνα παπούτσια. Είναι καθαρά λόγω της κατάστασής μου. Με τη Γεωργία είμαστε μαζί, όχι στη συγκάλυψη.